Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Εγώ είχα την ευκαιρία αυτή τη βδομάδα να σας δω τρεις φορές, είναι τρίτη φορά απόψε, οπότε έχω πάρει αρκετά μεγάλη δόση. Οφείλω να πω ότι δεν ενθουσιάστηκα προχθές στο Μέγαρο Μουσικής, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό επί 25 λεπτά να μην βρει ένα δευτερόλεπτο να πει τη λέξη επιχείρηση και τη λέξη μεταρρύθμιση, και δεν ενθουσιάστηκα ακούγοντας και τη δική σας ομιλία μακροοικονομικής ανάλυσης. Όταν ήμουν στην ΑΣΟΕ, ήμουν καλός φοιτητής, τα είχα μάθει καλά. Οπότε η μακροοικονομική ανάλυση προχθές στο Μέγαρο Μουσικής δεν με ικανοποίησε, δεν με κάλυψε. Έχω να σας κάνω τρεις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα παρακαλούσα ιδιαίτερα να έχω τρεις πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι, μάλιστα το είπα και στον πρόεδρο λίγο πριν ξεκινήσουμε, για την περίφημη συνέντευξη του New York Times. Θα ήθελα να ξέρω αν πράγματι, εκτός από το τρομοκρατημένος για την οικονομία, είπατε ότι η οικονομία είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν τρεις μήνες πριν, και αν το έχετε πει αυτό, ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, και αν έχετε πει ότι έχετε καταγράψει, έχετε ηχογραφήσει την συζήτηση που έγινε στη Ρίγα της Λετωνίας με τους ομολόγους σας υπουργούς, διότι θεωρώ ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει στα ethics της καλής πίστης και της συμπόρευσης, της συζήτησης, της καλόπιστης σε ένα group, διότι όταν ξέρεις ότι ο άλλος σε μαγνητοφωνεί, την επόμενη φορά θα συμπεριφερθεί διαφορετικά. Και μία πολύ οικονομίστικη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, που παρακαλώ πολύ, το λέω πάλι, να έχω μία πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Η πρώτη είναι αν θα βάλετε έκτακτο φόρο στις επιχειρήσεις για τα κέρδη του 2014 και αν περιλαμβάνεται αυτό στις προτάσεις σας. Δεύτερον, εάν περιλαμβάνεται στις προτάσεις σας η επιβολή φόρου τραπεζικών συναλλαγών στις επιχειρήσεις, σε οποιαδήποτε συναλλαγή κάνουν οι επιχειρήσεις. Και τρίτον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς σας, ποιο είναι το δημοσιονομικό κενό του 2015 και του 2016, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας κατεχισμός ερωτήσεων. Κράτησα κάποιες σημειώσεις, ελπίζω να είμαι πιστός σε αυτές τις ερωτήσεις, απαντώντας τις. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε το χρόνο συμφωνίας, αν είναι λάθος. Πώς το βλέπουμε. Κοιτάξτε, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει κλείσει με πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Με στόχο, και εδώ θα απαντήσω και σε μια άλλη ερώτηση παράλληλα, στο να μην χρειάζεται να ξαναγυρίσω. Η αλήθεια είναι ότι την 20η Φεβρουαρίου, με την απόφαση του Eurogroup, είχαμε συμφωνήσει ότι θα υπάρξουν δύο συμφωνίες. Ουσιαστικά ότι θα έχουμε μία συμφωνία για τα προαπαιτούμενα, για τα conditionalities, τα οποία θα έκλεινε αυτό το τετράμινο η επέκταση μέχρι τέλη Απριλίου. Εμείς ελπίζαμε ότι θα ήταν μέχρι τέλη Μαρτίου. Μετά την 20η Φεβρουαρίου, νομίζαμε ότι μέσα σε μερικές εβδομάδες, θεωρούσαμε, κρίναμε, ότι μπορούσαμε να έχουμε συμφωνήσει σε 3-4 σημαντικά νομοσχέδια μεταρρυθμιστικά, σε συμφωνία με τους θεσμούς, να τα περάσουμε τη Βουλή. Στη βάση αυτό να κρυθούμε για το τετράμινο και μετά αμέσως να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, γιατί μετά τον Ιούνιο εποχή. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Ο μόνος λόγος που δεν έγινε αυτό είναι ότι οι θεσμοί, παρόλο ότι αυτό προειδέαζε η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, αρνήθηκαν να το κάνουν. Θέλανε full and comprehensive review ως προαπαιτούμενο για να συζητήσουμε για το interim agreement, για την ενδιάμεση συμφωνία, το οποίο όπως καταλαβαίνετε γίνει. Οπότε, για να απαντήσω στο ερώτημα, εμείς τώρα θεωρούμε ότι από τη στιγμή που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, τέλη Μαΐου πλέον, και η παράταση, η επέκταση της συμφωνίας είναι μέχρι τέλος Ιουνίου, θα ήταν παράλογο να έχουμε δύο διαπραγματεύσεις εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και δύο conditionalities. Το που απαιτείται είναι να συμφωνήσουμε σε ένα set of conditionalities, σε ένα πλέγμα, σύμπλεγμα προαπαιτουμένων, μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων, αν θέλετε. Και αυτά να είναι η βάση τόσο του κλεισίματος του προηγούμενου προγράμματος, όσο και τις συμφωνίες, εμείς το θέλαμε να το σκεφτόμασταν ως ένα συμβόλαιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακό για την Ελλάδα. Αν θέλετε, το σκεφτόμαστε ως εξής, ότι τα μνημόνια έως τώρα, από το 10 μέχρι σήμερα, ήταν στην οτροπία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στη γλώσσα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γι' αυτό υπήρχε και η εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ήταν ένα πρόγραμμα, θέλετε, μια σειρά προγραμμάτων που στόχο είχαν τη χρηματοδότηση ενός κράτους που κατέρευε. Θα θέλαμε η επόμενη, μετά τον Ιούνιο εποχή, να είναι πιο κοντά στο πνεύμα των συμφωνιών που κάνουν
κράτη με την Παγκόσμια Τράπεζα, αναπτυξιακό και όχι μνημονιακό. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό είναι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, να κλείσει το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο θυμίζει τη λογική του Δούνου Τουρ, και να αρχίσει ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρώπη και με το ύφος και το πνεύμα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ελπίζω να σας απάντησα. Αυτό είναι το χρονιάσμα. Κοιτάξτε, δεν έχουμε κάποια ιδεολογική δέσμευση στο να μην είναι κομμάτι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, εμείς θα το συζητήσουμε. Απλά θεωρώ η δική μου κρίση είναι αυτή, μπορεί να κάνω λάθος. Θεωρώ ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλει να συμμετέχει. Μα το έχει πει και ότι. Καλύτερο είναι, το έχει πει, το και έχει καλύτερο πει. Είναι η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει μια τέτοια σχέση πλέον αναπτυξιακή, ένα τέτοιο συμβόλαιο, μια συμβολιακή σχέση με contractual relationship με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα προχωράω στο επόμενο ερώτημα. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία συζήτησης των διαφωνιών μας μέσω του Twitter προετών, απλά θα πω κάτι πάρα πολύ απλό. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι είτε είσαι μιλάς για μια επιχείρηση, για ένα νοικοκυριό, για ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, όταν έχεις ένα πρόβλημα, ουσιαστικά πτώχευσες, αδυναμίες να εξυπηρετήσεις το χρέος σου. Η λύση ποτέ δεν μπορεί να είναι ένα νέο χρέος υπό όρους συρρήκνωσης του ονομαστικού εισοδήματος. Αυτό έγινε το 10, αυτό έγινε ξανά το 12, αυτό αρνούμαστε να κάνουμε σήμερα. Ετέθη το ερώτημα του κατά πόσον η πτώχευση εντός του ευρώ είναι μια έννοια που έχει λογική συνέπεια. Προφανώς και έχει, δεν είμαστε στο ευρώ. Το 2012 πτωχεύσαμε δις. Η μεγαλύτερη πτώχευση δημοσίου, default στα αγγλικά, δημοσίου στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν το PSI. Η μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, δεν ήταν τακτική και δεν ήταν άτακτη. Δεν είχε καμία σημασία. Default ήταν. Αν είχε αυτά τα ομόλογα και έχασε, όπως και εσείς χάσατε, κατά κάνω λάθος. Ένα μεγάλο ποσοστό των ομολόγων στα οποία είχατε τα αποθεματικά σας, το κράτος έφερε default απέναντί σας. 100 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο default που έχει κάνει κράτος ποτέ. Άρα προφανώς, να σας το πω διαφορετικά. Μία νομισματική ένωση, είτε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε είναι η Ομοσπονδία της Αυστραλίας, το Ομοσπονδιακό Σύστημα της Αυστραλίας, είτε είναι η Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, αν δεν μπορεί να διαχειριστεί περιπτώσεις πτωχεύσεων μερών του, στο Ντιτρόιτ ας πούμε, Καλιφόρνια κάποια στιγμή, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει η Νομισματική Ένωση. Περαιτέρω, αναφέρθηκε το ερώτημα αν μπορεί εμείς να έχουμε κάνει λάθη και όχι μόνο οι εταίροι μας. Προφανώς, ουδής αναμάρτητος. Αλλά θα μιλήσω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε και ιδιωτικοποίησεις όπως ΟΛΠ, όπως τα αεροδρόμια. Εγώ θα σας πω αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο Eurogroup που πήγα. Ότι δεν είμαστε δογματικοί στο θέμα των ιδιωτικοποίησεων. Όταν με ρωτάνε είσαι υπέρ ή κατά, δεν μπορώ να απαντήσω. Θέλω να μου πείτε για ποια ιδιωτικοποίηση, υπό ποιους όρους, αν συμφέρει. Δηλαδή, να σας πω γενικά, πιστεύετε στο να πουλάει κάποιος το σπίτι του. Ναι, υπό συνθήκες. Ωραία. Ήταν συμφωνημένα αυτό. Ναι, ήταν συμφωνημένα με ένα σαφέστατο τρόπο. Η προηγούμενη κυβέρνηση πρέπει να ντρέπεται για τον τρόπο που έκανε τις ιδιωτικοποίησεις. Συγγνώμη, επιτρέψτε να σας πω αυτό. Έπρεπε να ντρέπεται. Καταρχάς, σκεφτείτε πόσες ιδιωτικοποίησεις κατέπεσαν. Κατέπεσαν γιατί είχαν γίνει νομικά με τόσο σταθερό τρόπο που πήγαιναν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έπεφταν. Πάρτε τον Αστέρες Βιασμένης. Όταν εγώ έμαθα ότι κατέπεσε αυτή η ιδιωτικοποίηση, πήγα να πάθω κεφαλικό μέσα σε εισαγωγικά. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ ήταν διαρθρωμένο με έναν απαράδεκτο τρόπο. Ήταν fire sale department. Έτσι. Παίρνουμε κάτι, κάνουμε ένα ξεπούλημα, φεύγουμε. Χωρίς καμία αναπτυξιακή προοπτική. Να σας θέσω ένα απλό ερώτημα. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα στη Γερμανία. Πάμε μια χώρα τυχαία τώρα. Υπήρχε ποτέ η πιθανότητα να πουληθούν όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια σε μία εταιρεία χωρίς το κράτος να κρατήσει ένα ποσοστό. Παραχώρηση. Σε μία εταιρεία όλα μαζί. Σας διαβεβαιώ η απάντηση είναι όχι. Οπότε δεν είναι θέμα του αν θα έπρεπε να κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Εμείς όμως, πάρα πολύ γρήγορα, είπαμε στους εταίρους μας, ότι πρώτον, και να σας πω τι εννοώ πάρα πολύ γρήγορα, 1η Φεβρουαρίου, όταν. Ότι θα σεβαστούμε τις διαδικασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει, γιατί το κράτος έχει συνέχεια και να διαφωνούμε μαζί του. Και να διαφωνούμε με το σύστημα που έχει επιλεχθεί. Και όπως βλέπετε, ήδη έχει επανακινηθεί η διαδικασία και για τον ΟΠ και για τα αεροδρόμια
Βέβαια, αλλάζουμε τους όρους και τους κάνουμε καλύτερους για το ελληνικό δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα. Και να σας πω και κάτι για να σας το θυμίσω, γιατί δεν έχετε λόγο να το θυμάστε, αλλά να σας το πω. Ήμουν ο πρώτος υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω ήταν δεύτερη εβδομάδα που είχαμε εκλεγεί, που επισκέφθηκα τον Κόσκο. Προχωρώ. Αναφερθήκατε στην ΕΡΤ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι μια ευγνωμόμενη πολιτεία πρέπει να έχει δημόσια τηλεόραση. Και εκείνο το μαύρο που είχε πέσει, με τρόπο που μάλιστα αύξηκε το κόστος. Με τις αποζημιώσεις, με την ίδρυση της ΝΕΡΙΤ κτλ. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα μου θύμιζε η ΕΝΕΔ. Και επειδή έχουμε διαφορετικές καταβολές με τον κύριο Μίχαλο, εμένα πραγματικά εκείνο το μαύρο, ο τρόπος που έγινε και η όλη η αισθητική της ΝΕΡΙΤ που μου θύμιζε η ΕΝΕΔ ήταν μια μορφή. Επιπλέον, όπως ξέρετε, η ΕΡΤ δεν πρόκειται να χρηματοδοτείται από τον δημόσιο προϋπολογισμό. Θα χρηματοδοτείται από το ανταποδοτικό τέλος, όπως γίνεται σε άλλες χώρες του κόσμου, στην Αυστραλία, το PBS, στη Βρετανία. Αναφερθήκατε και στον Ξηρό. Να σας θυμίσω ότι ο Ξηρός δεν αποφυλακίστηκε. Άρα, όσοι λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν φωτογραφικό για τον Ξηρό, πρέπει να μας θεωρούν πάρα πολύ ηλίθιους. Δεν τα καταφέραμε. Δεν τον έχω ακούσει, δεν είναι πρόβλημα κάτι τέτοιο. Προχωράω. Ερώτημα μου τέθη. Νομίζω ήταν από εσάς. Με ρωτήσατε αν έχουμε μνημόνιο. Με ρωτήσατε για τη Συμφωνία Γέφυρα ή εσείς ήσασταν. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όταν εκλεγήκαμε, είχαμε δύο αλληλοσυγκρουόμενες αρχές, τις οποίες έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να παντρέψουμε. Η μία είναι η συνέχεια του κράτους. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, το οποίο είχε την υπογραφή των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει συνέχεια του κράτους, αλλά δεσμευόμαστε από αυτό. Την άλλη όμως μεριά υπάρχει και μια άλλη αρχή. Η αρχή της δημοκρατίας. Εμείς εκλεγήκαμε στη βάση ενός προεκλογικού προγράμματος, το οποίο ήταν ξεκάθαρα κριτικά ιστάμενο απέναντι σε αυτό το πρόγραμμα. Η αρχή της δημοκρατίας και η συνέχεια του κράτους εκείνη τη στιγμή συγκρούονται. Τι γίνεται στη δημοκρατία όταν δύο αρχές συγκρούονται, όπως η ελευθερία και η δικαιοσύνη, η ισότητα κτλ. Η δημοκρατία βρίσκει τρόπους να επιλύει αυτές τις συγκρούσεις. Αυτό είπαμε στους εταίρους μας. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο μας δεσμεύει και εσείς να σεβαστείτε το γεγονός ότι εμείς εκλεγήκαμε επειδή αυτό το πρόγραμμα απέτυχε. 20 Φεβρουαρίου είχατε εκλεγεί όμως. Ναι, αυτό τους είπαμε 25 Ιανουαρίου. Την 20 Φεβρουαρίου συμφωνήσαμε με τον κοινό τόπο. Αν διαβάζετε την συμφωνία αυτή, ήταν η αποκρυστάλλωση αυτού που σας είπα. Τι λέει η 20 Φεβρουαρίου, να μην πούμε τώρα ιστορικά γι' αυτό. Λέει κάτι πολύ απλό. Ότι οι θεσμοί, οι εταίροι και η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζουν να συμφωνήσουν ότι χρειάζεται να βρούμε τον κοινό τόπο μεταξύ αυτών των δύο αρχών. Αυτός λέει. Αναφερθήκατε και συνηθίζετε αντιπολιτευτικά να υπάρχει μία κριτική στην έκφραση της οποίας την πατρότητα την έχω εγώ και είμαι περήφανος γι' αυτό, περί δημιουργικής ασάφειας. Η δημιουργική ασάφεια, κυρίες και κύριοι, ήταν απαραίτητη για να επιτευχθεί η 20η Φεβρουαρίου. Και μου λένε κάποιοι, και τι πετύχατε με την 20η Φεβρουαρίου. Να σας πω τι πετύχαμε. Την 28η Φεβρουαρίου, επειδή έτσι το ήθελε η προηγούμενη κυβέρνηση, έλυγε η Δανειακή Συμφωνία. Αν δεν είχε επιτευχθεί η 20η Φεβρουαρίου, θα είχε καταπέσει όλη η Δανειακή Συμφωνία και θα μας ζητούσαν 310 δισεκατομμύρια. Θα είχε καταστραφεί η χώρα. Η δημιουργική ασάφεια έδωσε τη δυνατότητα στους εταίρους μας να μην παραδεχτούν ότι άλλαξε το Memorandum of Understanding. Να βρούμε μια δημιουργικά ασαφή γλώσσα που να χωρέσει ο κοινός τόπος. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς δεν είχαμε την. Δεν θα υπήρχε ο ΕΛΑ. Δεν θα υπήρχε η διαπραγμάτευση η οποία έχουμε τώρα. Θα θέλαμε εμείς, όπως είπα προηγουμένως, να έχουμε κλείσει τη συμφωνία αυτή πολύ πιο νωρίς. Και θα την είχαμε κλείσει αν υπήρχε ρεαλισμός από την άλλη μεριά. Σας διαβεβαιώ. Ένα πράγμα έλεγα συνέχεια. Πείτε μας τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που θέλετε να κάνουμε, που θέλουμε κι εμείς να κάνουμε, να τις κάνουμε. Έτσι χτίζουμε εμπιστοσύνη. Τις κάνουμε και προχωράμε. Δεν χρειάζεται καν χρηματοδότηση για τους πρώτους μήνες, εβδομάδες. Χτίσιμο των δεσμών εμπιστοσύνης. Αυτό ζητούσαμε. Επέμεναν στο συνολικό review. Αυτό είναι ιδιοληψία, κατά μένα. Το κάναμε το συλλογικό review. Όπως είπα στην ομιλία μου, δεν θα δώσουμε ποτέ στους θεσμούς την ευκαιρία να μας κατηγορήσουν ότι δεν συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε σε όλα. Απλά πιστεύουμε ότι ο τρόπος που επέλεξαν με το full review ήταν αναποτελεσματικός για τη χώρα. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκλεισε αυτό το review. Ενώ ήταν στόχος της να το κλείσει. Τώρα, περνάω σε ένα άλλο θέμα.
Αναφερθήκατε στο ότι δεν ακούσατε το σχέδιό μας. Ποιο είναι το σχέδιό μας. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να προσποιηθώ ότι είμαι ο Φιντέλ Κάστρο και να κάνω μια ομιλία 4 ωρών. Αν θέλετε να σας κάνω μια παρουσίαση του σχεδίου για αναπτυξιακή τράπεζα, για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, για την πολιτική μας όσο φορά τις νεόδομες επιχειρήσεις κτλ. Θα πρέπει να με καλέσετε να την κάνω. Σας άκουσα να αναφέρεστε επικριτικά στο γεγονός ότι δήλωσα φοβισμένος και μάλιστα τρομοκρατημένος για αυτά που ισχύουν στην ελληνική οικονομία. Ξέρετε, είμαι φοβισμένος, είμαι θυμωμένος εδώ και 5 χρόνια. Δεν είναι καινούργιο αυτό. Από το τελευταίο καιρό θα ήταν επικίνδυνο ο Υπουργός Οικονομικών να μην ένιωθε τρομοκρατημένος με αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, με την ασφυξία της αγοράς. Εγώ δηλώνω περήφανος που φοβάμαι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι υπό το καθεστώς φόβου θα υπογράψω κάτι το οποίο θα καταδικάσει τις επιχειρήσεις τις δικές σας στη μόνιμη φθορά και στη ρίχνη στα επόμενα 10-20 χρόνια. Γιατί δεν θέλουμε να ξαναπάμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Θέλουμε να είναι τελευταία διαπραγμάτευση. Θέλουμε να γίνουμε κανονικό κράτος πάλι. Θέλουμε αυτή η διαπραγμάτευση να μας βάλει πάλι μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια ως ένα κανονικό κράτος το οποίο δεν χρειάζεται πλέον να διαπραγματεύεται. Για να μπορεί να αλλάζει το ΦΠΑ του. Για να μπορεί να εισάγει εκπτώσεις στη χρήση πιστωτικών κρατών. Και νομίζω αυτό το θέλει κάθε κυβέρνηση, όχι μόνο η δικιά μας, όποια και να είναι. Ερωτήθηκε αν πιστεύω ότι τα πράγματα, όπως δήλωσα στο New York Times, ότι είναι χειρότερα όσο αφορά τις επιχειρήσεις σήμερα από όταν πριν 2 μήνες. Προφανώς και είναι. Προφανώς και είναι. Αλλά σκεφτείτε το τόπο, τουλάχιστον αφήστε με να το σκεφτώ εγώ, ως μια επένδυση. Τι σημαίνει επένδυση. Η επένδυση σημαίνει ότι δεν γεύεσαι κάτι ευχάριστο σήμερα για να αυξηθούν τα ωφέλη αύριο, του χρόνου, σε 10 χρόνια. Αυτό είναι η επένδυση. Εμείς επενδύουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Θα ήταν το πιο εύκολο πράγμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για μένα ως Υπουργό Οικονομικών να πάρω ένα στυλό και να τους πω: πείτε μου πού είναι να υπογράψω, να τελειώνουμε για να σταματήσει και η ασφυξία της ρευστότητας. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Και να δω και τη γυναίκα μου, την οικογένειά μου, να είμαι και εγώ υπουργός όπως όλοι οι άλλοι υπουργοί, που δεν είναι ξεμιραβδιάζονται στο μαξί μου και στη νίκη, συζητώντας τη διαπραγμάτευση. Γιατί δεν το κάνω. Γιατί μας αρέσει να διαπραγματευόμαστε, όχι. Γιατί δεν θέλω να επιβάλλω ένα ΦΠΑ, δεν θέλω να επιβάλλω 80% μείωση των επικουρικών συντάξεων αύριο, οι οποίες θα είχαν τραγικό αντίκτυπο στην ενεργό ζήτηση από την οποία ζουν οι επιχειρήσεις σας. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε μια τελευταία φορά την έξοδο από αυτή τη σκοτοδύνη, από αυτό το βαρέλι το οποίο περιγράψατε πάρα πολύ εύστοχα προηγουμένως. Επειδή δεν θέλω να υπεκφεύγω καθόλου, θα απαντώ σε κάθε κάτι που με ρωτάτε. Με ρωτήσατε για τη Ρήγα και με ρωτήσατε για το δημοσίευμα του New York Times. Θέλω να σας θυμίσω ότι την ώρα που ήμασταν στη Ρήγα, μέσα στο Eurogroup, και διαπραγματευόμασταν, συζητούσαμε, υπήρχαν διαρροές από εκεί μέσα, καμία από εμένα, οι οποίες ήταν απολύτως ψευδείς, οι οποίες μεταδόθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο για δήθεν επιθετικές και μειωτικές αναφορές στο πρόσωπό μου από συναδέλφους μου. Ήταν ψεύδος αυτό. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα για αυτό που με ρωτήσατε. Και θα σας το πω με όλη την ισχύ που έχει η ψυχή μου. Κανένας δεν σέβεται την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα των συνομιλιών με άλλους υπουργούς οικονομικών όσο εγώ. Βγαίνω από συναντήσεις με ομολόγους μου, Γερμανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας. Δεν έχει ακούσει κανένας, μία κουβέντα δεν μου έχει πάρει για το τι έχει υποθεί. Όσο αφορά αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν όλα αυτά τα ψεύδια για το τι υπόθηκε στη Ρήγα, δεν με πειράζει καθόλου, σας διαβεβαιώ, αυτή τη στιγμή να έχουν κάποια αγωνία ότι μπορεί να διαψευστούν από την αλήθεια. Τώρα, όσο αφορά τα συγκεκριμένα που μου θέσατε τα ερωτήματα για έκτακτο φόρο στις επιχειρήσεις, για φορολόγηση τραπεζικών συναλλαγών, για διάφορα φορολογικά, φοροεισπρακτικά ζητήματα, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτά που αναφέρατε έρχονται από την αντίπαλη πλευρά, κάποια και συζητούνται και από εμάς. Η δική μου η θέση ως Υπουργό Οικονομικών, ελπίζω να κρατήσουμε, να μην χρειαστεί να δώσουμε κάποια από αυτά για να κλείσει η συμφωνία όπως εσείς μου λέτε ότι πρέπει να κλείσει, είναι ξεκάθαρη.
θεωρώ ότι οι λιγοστές ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κερδοφορία, τίμια κερδοφορία τα προηγούμενα χρόνια, δεν πρέπει να ξαναχτυπηθούν με νέους πόρους. Δεύτερον, θεωρώ ότι τραπεζικές συναλλαγές, την ώρα που εμείς προσπαθούμε να σπρώξουμε, να οφείσουμε τον κόσμο στο πλαστικό χρήμα, αν είναι να φορολογηθούν, δεν πρέπει να φορολογούν αυτού του είδους τις μεταφορές, τις συναλλαγές, γιατί θα ήταν αναξιόπιστο και ανόητο τη μία, με ένα μέτρο όπως την έκπτωση του ΦΠΑ να αφούμε τον κόσμο στις συναλλαγές μέσα από το τραπεζικό σύστημα, μέσα από το πλαστικό χρήμα και την άλλη μεριά να το φορολογούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες συναλλαγές οι οποίες θα φορολογηθούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δημοσιονομικό κοινό. Θα μου επιτρέψετε, το τελευταίο ερώτημα ήταν ποιο είναι το μέγεθος του δημοσιονομικού κοινού. Ένα από τα ενδιαφέροντα κομμάτια της διαπραγμάτευσης είναι ότι αφορά τις προβλέψεις. Είναι σχεδόν μεταμοντέρνα η κατάσταση. Αντί να διαπραγματευόμαστε με μέτρα, μεταρρυθμίσεις κτλ., διαπραγματευόμαστε τις προσδοκίες μας για το ποια θα είναι τα φορολογικά μας έσοδα. Εμείς λέμε ότι από αυτό το μέτρο θα είναι τόσο. Όχι, δεν θα είναι τόσο. Και γίνεται μια τέτοια συζήτηση, οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολυδιάστατη και περίπλοκη είναι αυτή η διαπραγμάτευση. Το δημοσιονομικό κενό, σύμφωνα με τη δική σας εκτίμηση, ρώτησα κύριε Υπουργέ, αν το έχετε. Θα απαντήσω διπλωματικά, κάτι που δεν συνηθίζω. Τα μέτρα που εμείς προτείνουμε υπερκαλύπτουν το δημοσιονομικό κενό που εμείς προβλέπουμε. Και τα οποία δεν είναι ηθησιακά.